επέτρεψε ο αγαθός Θεός να ευρεθούμε και μια άλλη φορά πάλι μαζί. Συμπίπτει αυτή η συναντησή μας μπροστά σε μια πολύ μεγάλη υπόθεση γενικά του χριστιανού. Είναι η μεγάλη υπόθεση της ενανθρωπίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μια μεγάλη εορτή που συγκινεί όλους τους ανθρώπους, τολμώ να πω και αυτούς ακόμη τους αδιαφόρους και τους ψυχρούς. Πολύ βέβαια περισσότερον εμάς τους χριστιανούς που λέμε ότι κάτι πιστεύουμε και που κάτι κάνουμε. Θα ήθελα λοιπόν απόψε το βράδυ να μιλήσω εξ αφορμής αυτής της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων που σε λίγες ημέρες ετοιμαζόμεθα, άλλοι όπως πρέπει και άλλοι με τον τρόπο τους να εορτάσουμε. Τολμώ να πω μαζί με τον Θείο Χρυσόστομο ότι είναι η μεγαλύτερα εορτή που μπορούσε να φανταστεί κανείς, διότι από το γεγονός αυτό απορρέουν όλες οι άλλες εορτές, μα και αυτός ο Γολγοθάς και αυτή η Ανάσταση και αυτή η Ανάληψη και αυτή η Δευτέρα Παρουσία που περιμένουμε, διότι αυτός που εγεννήθη, αυτός εδέχθη την περιτομή, αυτός εβαπτίστη, αυτός εσταυρώθη, αυτός απέθανε, αυτός ετάφη, αυτός ανελήφθη, ανέστη και ανελήφθη. Και επαναλαμβάνω, αυτόν περιμένουμε και πάλι τη Δευτέρα Παρουσία Του. Είναι αφορμή λοιπόν όλων των άλλων εορτών, γι' αυτό θα πρέπει σε εμάς τους χριστιανούς να δημιουργεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το ότι απέθανε ένας που έγινε άνθρωπος, έστω και αν ήταν Θεός, αυτό δεν είναι μεγάλο θέμα. Όσο είναι μεγάλο θέμα το πώς ένας Θεός έγινε άνθρωπος και γιατί έγινε άνθρωπος. Αν πάλι τολμήσω να πω ότι περισσότεροι των χριστιανών δεν ξέρουν γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος, δεν θα είμαι μακριά της πραγματικότητας. Εμείς μάθαμε να εορτάζουμε και όχι και σωστά. Πάντως να εορτάζουμε. Αλλά αναγνωρίζουμε δεν το μάθαμε. Δεν εγκύψαμε ποτέ στα σοβαρά για να μάθουμε το τι είναι αυτό, τι διδάσκει και τι μας χρειάζεται. Γι' αυτό θλίβουμε πολλές φορές που συναντώ ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρόνια στην Εκκλησία μα δεν γνωρίζουν τι είναι αυτά τα οποία φέρει υπόψη κατέτος η Αγία μας Εκκλησία. Το μεγαλύτερο πρόσωπο που έχει συγκινήσει του αιώνα είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, του οποίου επαναλαμβάνω σε λίγες μέρες και πάλι εορτάζουμε και αναμνησκόμεθα τη γέννησή του. Θα μπορούσε κανείς, αν θα ήθελε, να κυριολεκτήσει ότι έχει μεγαλύτερα σημασία η Ναζαρέτ και η Βηθλεέμ και έπειτα έρχονται τα Ιεροσόλυμα. Το μεγάλο γεγονός που πρέπει να μας συγκινεί και να κλείνουμε γόνη είναι η Ναζαρέτ και στη συνέχεια η Βηθλεέμ. Εκεί που συνελήφθη και εκεί που εγεννήθη. Τα επόμενα όλα τα υπόλοιπα τα οποία έλαβαν χώρα. Αν όλα τα μάθει ο άνθρωπος, αν όλα τα ζήσει ο άνθρωπος, το δε μάθει γιατί ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο, δεν έχει να ωφεληθεί, διότι δεν θα πάρει την ανάλογο θέση να κάνει χρήση εκείνων που έφερε ο Χριστός εις τον κόσμο. Έγινε ο Θεός άνθρωπος, αγαπητοί μου,
για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Εκατέβει για να ανέβουμε, εταπεινώθη για να υπερυψωθούμε. Πέθανε αυτός για να ζήσουμε εμείς. Τότε νομίζω δίδουμε περίπου την ορθή ερμηνεία και του δίδουμε και την ορθή θέση και την πρέπουσα μέσα μας και στη ζωή μας, ώστε να ωφεληθούμε από τον ερχομό του Χριστού εις τον κόσμο. Μεγάλο το γεγονός των Χριστουγέννων. Δεν είναι μια εορτή που θα δώσει μια ευκαιρία στους ανθρώπους να ιδωθούν, που θα δώσει μια ευκαιρία στους ανθρώπους να απολαύσουν γύρω από ένα υλικό τραπέζι, από μια καλή συντροφιά, ή θα πάρουν και ορισμένα χρήματα από τη δουλειά τους εξτρά εξαιτίας του Ιησού. Είναι πνευματικό το θέμα και θα πρέπει ο άνθρωπος κατά αυτή την έννοια να τοποθετεί. Ο Χριστός μας είναι ένα από τα τέσσερα πρόσωπα και το ένα σύμβολο, τα οποία έχουν γράψει την ιστορία τους όχι από τη στιγμή που παρουσιάστησαν ή που εγεννήθησαν, αλλά γρηγορότερα. Και εκείνο που κάνει πιο φανταχτερό το πρόσωπο του Ιησού είναι η προϊστορία του. Και η Εκκλησία μας, η μόνη έχουσα Πνεύμα Θεού, μας οδηγεί σε αυτά, παρουσιάζοντας πάντοτε στα μεγάλα γεγονότα μία προκαταρτική Κυριακή, και την ονομάζει Κυριακή Προ, και μία έπειτα Κυριακή που την εορτάζει Κυριακή Μετά. Αυτό συμβαίνει στα Χριστούγεννα, συμβαίνει στα Φώτα, συμβαίνει στην ύπτωση του Τιμίου Σταυρού. Έχουμε Κυριακή Προ και Κυριακή Μετά. Πλαισιώνοντας οι δύο αυτές Κυριακές, το κυρίως γεγονός. Κατά τα Κυριακάς Προ, πάντοτε συζητούνται οι τύποι, οι προφητείες, οι εικόνες, αναφορικώς με το γεγονός ή το πρόσωπο, το οποίο θα παίξει το ρόλο κατεξοχήν και δίνει την αφορμή. Τέσσερα αυτά πρόσωπα είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το Πνεύμα του Άγιον, η Υπεραγία Θεοτόκος, ο Τίμιος Πρόδρομος, και το ένα σύμβολο είναι ο Τίμιος Σταυρός. Αυτά έχουν προγράψει ιστορία. Ξέρουμε πολλά πράγματα για αυτά πριν έρθουν επί σκηνής. Εκείνο ακόμη που το Χριστό μας τον κάνει δακτυλοδεικτούμενο και του δίδει αξία προσοχής από όλους τους ανθρώπους, είναι ένα τρίπτυχο το οποίο δεν έχει κανένας άνθρωπος, όσο μεγάλος και αν υπήρξε εις τον κόσμο ή όσο μεγάλος και αν υπάρξει. Εγώ από τότε που γεννήθηκα παρουσιάζομαι στη σκηνή και κλείνω το φακελό μου την ημέρα που θα πεθάνω. Αυτό γίνεται για όλους τους ανθρώπους. Δεν ήξερε κανείς πότε θα γεννηθώ. Παρουσιάζεται η ύπαρξή μου από την ημέρα που γεννήθηκα. Για τον Χριστό δεν συμβαίνει αυτό. Για τον Χριστό μας ξέρουμε πότε θα γεννηθεί. Ξέρουμε πού θα γεννηθεί και ξέρουμε και το πώς θα γεννηθεί. Τρία παράξενα πράγματα, τρία βέλη, τον βάζουμε εντός τροχιάς και τον προσδιορίζουμε και του λέμε ότι εσύ είσαι ή αυτός είναι, όπως αν μιλούσαμε εκ μέρους του Θεού. Όλη αυτή η προεργασία η οποία έγινε για να μην μείνει κρυφός από κανέναν, ο Χριστός μας καθιστά αναπολογή του. Γι' αυτό λέμε για τον Χριστό μας ότι προέσχεν ιστορία. Και αυτό είναι λέγω κατεξοχήν που τον κάνει δακτυλοδεικτούμενον και είναι ανάγκη να το γνωρίσουμε. Δεν υπάρχει έργο σωτηρία. Δεν υπάρχει άνθρωπο σωτηρία. Δεν υπάρχει αυτοσωτηρία. Χριστός σωτηρία υπάρχει. Και διότι όλοι από Αδάμ μέχρι του τελευταίου τη δελία των αιώνων θα κριθούμε με βάση των Χριστών, ή το ανάγκη αυτό να το γνωρίζουν όλοι.
Γι' αυτό γράφει ότι είπε ο Πέτρος και το γράφει ο συγγραφέας των πράξεων, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Το 4ο κεφαλαίο του στίχος 12, ότι δεν υπάρχει όνομα δεδομένων υπό των ουρανών, ενώ διστωθεί είναι ημάς. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο. Αυτός θα κρίνει όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς έγινε μια προεργασία από καταβολής κόσμου, ώστε το πρόσωπο αυτό να προσεχθεί. Φτιάχνουν τελευταίως και οι Ορθόδοξοι δέντρα χριστουγεννιάτικα, επηρεασμένοι από την Δύση. Να είναι ευλογημένο. Δεν θέλω να εξετάσω αυτό, ούτε να ψέξω αυτό. Όμως, αν αυτό το λεγόμενο χριστουγεννιάτικο δέντρο ή αν αυτό το οποίο λέγεται Μεγάλη Παρασκευή, θα ήθελε κανείς να το προσωποποιήσει και να πει ότι είναι ένα δέντρο πράγματι που απεικονίζει τον Χριστόν και όλα τα αγαθά που έρχεται φορτωμένος προς την ανθρωπότητα, και ήθελε κανείς αυτό το δέντρο να το πιάσει και να το κουνήσει. Ξέρετε, οι ρίζες του που θα ευρίσκοντο, δεν θα ευρίσκοντο στη Μαρία, στην Παναγία μας. Δεν θα ευρίσκοντο στη Ναζαρέτ, ούτε στη Βηθλεέμ, ούτε στο Γολγοθά. Θα ευρίσκοντο μέσα στο παράδεισο. Εκεί που δύο άνθρωποι, ο Θεός και ο Σατανάς, υπάρχουν. Από τότε έχει μιλήσει για τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο ο Θεός, που ήταν μια παρηγοριά για το ανθρώπινο γένος εν το προσώπο του Αδάμ και της Εύα. Εκεί αναφέρεται το γεγονός το οποίο λαμβάνει χώρα μεθαύριο. Εκεί αναφέρεται και λύεται το θέμα αυτό που ακούσαμε σήμερα από τον Ευαγγελιστή, που ερμήνευε τον τρόπο της συλλήψεως του Σωτήρου, του δε Ιησού Χριστού γέννησης ούτως είναι. Μυστευτής εις γάρ, μητρός αυτού Μαρίας, ευρέπει εν γαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Εκεί βρίσκουν την πραγματοποίησή του στα λόγια που θα ακούσουμε μεθαύριο τη νύχτα των Χριστουγέννων στον Απόστολο να λέει ο Παύλος. Πότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμων, είναι υπό τον νόμων εξαγοράς. Το ερχομό του Χριστού εις τον κόσμο, κατά των παράξενων αυτών τρόπων, την παράξενων αυτήν σύλληψην και κοίησην, την αναφέρει το πρώτον ο Θεός, όταν επαναλαμβάνω υπήρχον δύο άνθρωποι και ο Σατανάς εμπρός του. Τότε μίλησε για αυτό το παράξενο γεγονός. Διότι η σύλληψη είναι παράξενος. Όπως ακούσατε σήμερα όσοι εκκλησιαστήκατε ή όσοι διαβάζετε τον συγγραφέα της γενεολογίας κατά το ανθρώπινο του Ιησού. Όταν υπήλυσε το Σατανά ο Θεός, τον υπήλυσε δια του Ιησού, δια του σπέρματος της γυναικός. Διαβάσετε το πρώτο Ευαγγέλιο, όχι το Ματθαίο. Δεν είναι ο Ματθαίος ο πρώτος Ευαγγελιστής. Αυτός που το πρώτο ευαγγελίστηκε την καλή αγγελία, ότι κάποτε ο Υιός του Θεού θα γίνει Υιός της Παρθένης, για ξαναγίνει ο άνθρωπος Υιός του Θεού, το έγραψε ο Μωσής κατόπιν Αποκαλύψεως και είναι γραμμένο στη Γένεση Γάμα 15. Εκεί είναι το εδάφιο, εκεί είναι το πρώτο Ευαγγέλιο. Από εκεί αντλεί το θάρρος ο άνθρωπος και περιμένει. Όχι μόνο ο Έλληνας, όχι ο Εβραίος, όλος ο κόσμος από εκεί κρατούν αμυδρά πολύ, άλλοι περισσότερο κατά αναλογία του ποτός που τους εδόντου, την έλευση ενός που θα αλλάξει την τύχη του ανθρώπου. Εκεί αναφέρεται, έχθραν Χρήστο λέγει, αναμέσων σου και του σπέρματός σου και της γυναικός και του σπέρματος αυτής, αυτό σου ρίσει την κεφαλήν, σιδερίσεις αυτού πέρνα. Ομιλεί ότι το σπέρμα της γυναικός θα είναι εκείνο που θα σου συντρίψει την κεφαλή για αυτό το οποίο έκανε. Και εσύ θα του δαγκώσεις την πτέρνα. Και πράγματι έτσι έγινε. Το γεγονός αυτό έγινε στη Γολγοθά. Εδάγκωσε την πτέρνα του Ιησού ο Σατανάς. Αλλά
συνετρίβει η κεφαλή του. Διότι πίσω από το Σταυρό υπήρχε η Ανάσταση, την οποία δεν έβλεπε και συνετρίβει. Και το παράξενο το οποίο το ερμηνεύει σήμερα ο Ευαγγελιστής, για όσοι το πρόσεξαν, ήταν ότι παρουσιάζει τη γυναίκα να έχει σπέρμα. Πόσο το σπέρμα δεν είναι της γυναικός. Το σπέρμα είναι του αντρός. Και το είπε κατά κόρον σήμερα. 42 φορές το είπε. Αβραάμ γέννησε Ισαάκ. Όχι η Σάρα. Ισαάκ γέννησε Ιακώβ. Όχι Ρεβέκα. Ιακώβ γέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Όχι Ραχή. Άντρες γεννούν. Και μέχρι σήμερα άντρες γεννούν. Οι γυναίκες τύχουν. Γυναίκα είναι η γλάστρα, το χωράφι, το έδαφος που σπήρεται και φέρει, περιποιείται, άλπι το σπαρέν και το παρουσιάζει. Αν δεν σπαρεί, δεν γεννά, δεν φυτρώνει, δεν τύχει, δεν έχει τίποτα να αποδώσει. Πρέπει να σπαρεί. Και έστειραν οι άντρες και έφεραν όλο αυτό το γενολογικό δέντρο του Ιησού μέχρι του νομιζομένου πατρός και του νομιζομένου αντρός του Ιωσήφ, είσαι γεννήθη ο Χριστός. Δεν σας έκανε αίσθηση αν προσέξατε. Μέχρι του Ιακώβ, του πατρός του Ιωσήφ, τα πράγματα πηγαίνουν φυσιολογικά, ανήργενα. Όταν φτάνει στον Ιωσήφ λέγει τον άντρα της Μαρίας, είσαι γεννήθη ο Χριστός. Όχι, δεν τον γέννησε τώρα εδώ, πώς αλλάξαν τα πράγματα. Μα εδώ πρέπει να έχουμε παράξενο σύλληψη. Γιατί αν είναι φυσική η γέννηση, θα έχουμε απλώς έναν άνθρωπο ακόμη. Θα πρέπει να είναι υπερφυσική η γέννηση. Υπερφυσικό αυτό το πράγμα. Και εκεί ερμηνεύει στη συνέχεια, αν εξεπλάγετε, σταθείτε να σας πω ότι του Ιησού Χριστού η γέννηση δεν είναι όπως Αβραάμ γέννησε, όπως Ισαάκ, όπως Ιακώβ, όπως Ιούδας, αλλά κάπως αλλιώς. Και ερμηνεύει εκείνο που σας είπα γρηγορότερα, ότι ευρέθη Πνεύματος Αγίου εργαστρή έχουσα. Μέσα στην Καινή Διαθήκη υπάρχει ένα μπε. Υπάρχει μια κάθοδος που παίρνει το Θεό διαμέσου του Αβραάμ και τον φέρνει Υιόν της Παρθένου. Αυτά τα αναφέρει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος στο πρώτο κεφαλαίο του, όπως ακούσαμε σήμερα. Υπάρχει και ένας άλλος Ευαγγελιστής, ο τρίτος, ο Λουκάς, ο οποίος τον παίρνει αυτόν τον γιο της Μαρίας 30 ετών περίπου και τον γενεαλογεί ο πιστοβατικός. Και ο μένας έρχεται στην Παναγία μας. Ο διάλογος έρχεται, πηγαίνει πίσω και λέγει ότι αυτός δεν είναι μόνο Υιός της Παρθένου, αλλά είναι και Υιός του Θεού και φτάνει του Σύς, του Αδάμ, του Θεού. Ανοίξτε το Ευαγγελιό σας, απλό πράγμα είναι, το τρίτο κεφάλαιο από 33 στίχο και κατωτέρω και θα δείτε εκεί γενολογικό δέντρο και θα αποδειχθεί ότι ο Υιός της Παρθένου ήταν και Υιός του Θεού. Γεννάτε αμέσως το γιατί. Γιατί χρειαζόταν να γίνουν όλα αυτά τα παράξενα. Γιατί όλη αυτή η προϊστορία. Γιατί τα τρία βασικά πράγματα, το πού, πώς και πότε για αυτό το πρόσωπο. Διότι όπως είπα, είναι το μοναδικό πρόσωπο. Θυμόσαστε ένα θλιβερό που είπε ο Σιμεών ο Θεοδόφος όταν τον πήρε στο χέρι του, ούτως κείται εις σώσιν και εις ανάστασιν πολλών. Άλλοι θα ταρταρωθούν εκ μέρους αυτού και άλλοι θα εισηκωθούν. Εξαρτάται πώς ο καθένας θα τον πάρει. Αν τον δεχτεί ή αν δεν τον δεχτεί. Και έτσι έγινε, έτσι γίνεται και έτσι θα γίνεται μέχρι την τελεία των αιώνων. Μεγάλο παιδί. Γι' αυτό λέγω ακριβώς, θα ήμασταν απολόγητοι κατεξοχήν εμείς που όλα αυτά έχουν γραφτεί στη γλώσσα μας και δεν θέλουμε να εγγύψουμε να μάθουμε και σκανδαλιζόμεθα
πολλές φορές και μιλούμε κάπως ψυχρά ή ακόμη γινόμεθα ψυχροί και μας τρώει καμιά φορά ο σατανάς, ο λύκος, διατυφός, ερέθεος και χάνεται ο άνθρωπος. Εφόσον δεν έπρεπε να χάνεται, έπειτα από μια τέτοια προεργασία που έχει κάνει ο Θεός για να τον παρουσιάσει αυτόν. Αν προσέξατε τον γενεαλογή το Χριστό μας από τον Πατριάρχη τον Αβραάμ, φτάνει του Ιεσέ, του Βηθλεεμίτου, του πατέρα του Δαβίδ και κάνει μια μικρή στάση. Από εκεί ξεκινάει ξανά και φτάνει μέχρι τη μετικεσία στη Βαβυλώνα που επήγανε 70 χρόνια εκεί εχμάλωτη και έπειτα ξαναπηδάει και φτάνει μέχρι του Ιωσήφ του Μνήστορος του νομιζομένου αυτού ανδρός της Μαρίας εξής εγεννήθη ο Χριστός. Παραθέτει 3 14 γενναίες, δηλαδή 42 γενναίες. Αν κανείς διαβάσει θα δει ότι οι γενναίες ναι μεν αναφέρονται 42, αλλά δεν είναι 42. Είναι λίγο λιγότερες, 2-3 λιγότερες και πολλοί το κάρονται μπροστά σε αυτό. Μα και το Ευαγγέλιο λέει ψέματα και πώς εγώ να παρακολουθήσω και να πιστέψω. Δράτω με τις ευκαιρίες μια και περνάει από μπρος μου αυτό να σας πω ότι δημιουργήθηκε μια ανομαλία στη γενεαλογία κατά τα χρόνια που ήσαν τεχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Όπως εμείς τα χρόνια της κατοχής χάσαμε καταλόγους, χάσαμε ληξιαρχικά βιβλία, χάσαμε πολλά πράγματα και εκ των υστέρων από τις πληροφορίες φτιάξαμε καινούρια τα οποία πολλές φορές θα μπορούσαμε να πούμε δεν ανταποκρίνονται 100%. Έτσι κάτι τέτοιο έλαβε χώραν. Και παρότι οι Εβραίοι ήταν ακριβείς, εντούτοις δεν κατόρθωσαν να κρατήσουν ακριβώς τη δευτέρα αυτή στροφή μεταξύ Δαβίδ και μετιεσίας Βαβυλώνος, δεν μπορούσαν να κρατήσουν ακριβή σειρά της γενεολογίας, γι' αυτό παρουσιάζει αυτή τη διαφορά. Μη σκανδαλιστείτε όμως. Το θέμα μας δεν είναι πόσες γενναίες επέρασαν. Το θέμα μας είναι να θαυμάσουμε πώς ακριβώς έγραψε αμερόληπτα και πώς και σε ποια φυλή διαδοχικώς επερπάτησε ο Χριστός για να φτάσει να γεννηθεί από την Παναγία. Αυτό είναι το θέμα και σε αυτό πρέπει να προσέχουμε ιδιαιτέρως και όχι αν παρουσιάζει μια ανομαλία που έχει και αυτή την αιτία της, εάν βέβαια ο άνθρωπος ξέρει και διαβάζει. Υπήρξε λοιπόν άνθρωπος και έγινε άνθρωπος για το λόγο που σας είπα και έγινε κατά τον παράξενο τρόπο άνθρωπος ο Θεός. Είπα ότι υπάρχουν 3 βέλη. Το ένα μας λέει πού θα γεννηθεί, το άλλο μας λέει πώς θα γεννηθεί και το άλλο μας λέει πότε θα γεννηθεί. Αναφέρει ο προφήτης Δανιήλ το πότε θα γεννηθεί ο Χριστός. Σε μία προφητεία που λέγει, η οποία λέγεται των 70 εβδομάδων, αναφέρει ότι σε 69 επτάδες ημερών, περίπου 483 χρόνια, μετά από το ότι θα κυκλοφορήσει μία διαταγή δια την ανασκήλωση του ναού του Σολομώντος που κατεστράφει από τον Ναβουχοδονόσορα, θα έρθει ο ηγούμενος. Και πράγματι τότε ήρθε. 483 μετά αυτή τη χειρονομία. Γράφει επίσης ο Ισαΐας 850 χρόνια π.Χ. και το μέρος αυτό το παίρνει και το χρησιμοποιεί ο άγγελος κατόναρστον Ιωσήφ για να του δείξει τι εξυπηρετεί και να μην σκανδαλίζεται. Γράφει στο Ζήτα 14 ότι θα έρθει εκ Παρθέν. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή 6 και τεξετέιον και καλέστηση το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο με θερμινευόμενον εσύ με θυμών ο Θεός. Και πράγματι με θυμών ο Θεός ήρθε μαζί μας ο Θεός. Όχι στις ανθρώπεις στην γη και με ταυτόν
συνανεστράφει. Γράφει προφητικός ο Βαρούχ, ο προφήτης στο γάμα κεφαλαίο. Όταν ήρθαν οι επίσημοι αυτοί άνθρωποι, οι λεγόμενοι μάγοι, οι διπλωματούχοι, τουλάχιστον με 4 διπλώματα σοφοί εξ Ανατολής, εζήτησαν πού ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων. Για μας είναι γεννημένο. Είδαμε τον αστέρα αυτού στην Ανατολή. Συγγεννηθεί για μας. Πού είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων? Ο βασιλεύς των Ιουδαίων Ηρώδης δεν ήξερε πού είναι. Γνωρίζετε ότι εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα. Όλο το επιτελείο του, όλο το παλάτι του και όλοι όσαν γύπρασαν. Και έτρεξαν να ρωτήσουν τους γραμματείς, τους αρχιερείς και τους άλλους που κρατούσαν τη βίβλο και τον νόμο. Τι λέγει η γραφή περί βασιλέως και πού γεννάται αυτός τον Ιουδαίο? Τι απήντησαν? Τη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Γιατί? Γιατί ο προφήτης Μησέας είχε γράψει για Πνεύματος Θεού ότι και εσύ Βηθλεέμ και Ιούδα ουδαμός ελαχίσει ενώπιον της ηγεμόσης του Ιούδα. Εξού γάρ σελεύσεται ηγούμενος ως της ταπημάνη με σίδερα ράβδο το λαό. Βλέπετε λοιπόν πως είχε προεργαστεί και πόσο σοβαρό θέμα ήταν αυτό, ώστε να μην βρεθεί άνθρωπος όσων 3 διαφορετικά περιστατικά ομιλούν για το ένα και το αυτό πρόσωπο και πραγματοποιούνται αυτά εν το πρόσωπο αυτού, άρα είναι αυτό. Τώρα, από αυτά που συζητούνται γίνεται μία συζήτηση εάν και κατά πόσον έπρεπε να γίνουν έτσι τα πράγματα. Θα σας πω όμως στη συνέχεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν, που θα ήθελαν το σωτήρα του κόσμου κατά μια φυσική γέννηση. Εγώ λέει θέλω άντρα και γυναίκα για να παραδεχτώ άνθρωπο. Μα αν γεννούσε άντρας και γυναίκα θα είχαμε έναν άνθρωπο. Δεν θα είχαμε υπεράνθρωπο. Θα είχαμε έναν κοινόν άνθρωπο ακόμη. Έστω κι αν ήταν αυτός ο οποίος έσπηρε τον άντρα αυτόν, έστω κι αν ήταν ο Αβραάμ, ο οποίος θεωρείται ο αγιότερος και ο μεγαλύτερος άνθρωπος. Ωραία γράφει και ωραία αποφαίνεται ο Άγιος Γρηγόριος ο Πάλαμας. Λέγει, εάν ο σωτήρ συλλαμβάνεται εξ ανθρώπου, ούκην καινός άνθρωπο. Δεν θα ήταν ένα καινούριο άνθρωπο και των αμαρτανών των σωτήρ. Θα έφερε και αυτό στην πλάτη του το βάρος του προπατορικού αμαρτήματος. Πώς έχει γράψει για τις ανθρώπινες συλλήψεις ο Δαβίδ? Πώς λέει? Εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκυθισέμαι η μήτρη μου. Ο άνθρωπος φέρει πληρονομικό το τρόπο το βάρος του προπατορικού αμαρτήματος, χωρισμένος από τον Θεό. Νεκρός γεννάται ο άνθρωπος. Ας λένε οι νεότερες μητέρες το αγγελούδι μου. Δεν είναι καθόλου αγγελούδι εφόσον είναι αβάφτιστο. Όταν ταφεί εν το βαπτίσμα του και αναστηθεί και πάλι δεν θα είναι αγγελούδι. Θα είναι ένας μικρός άγιος. Ποτέ ο άνθρωπος δεν γίνεται άγγελος κατά φύση, ούτε τον συμφέρει να γίνει. Διότι ο άνθρωπος είναι ανώτερος από τον άγγελο. Για κανέναν άγγελο δεν σταυρώθη ο Θεός. Για κανέναν άγγελο δεν ήρθε. Για τον άνθρωπο ήρθε. Και ο άγγελος είναι απεσταλμένος να βοηθήσει και να διακονήσει μέλλοντας κληρονομήν σωτηρία. Αλλά δεν το έχουμε πιάσει εμείς. Να κάνω αγγελική ζωή το καταλαβαίνω. Να είμαι άγγελος όμως όχι. Αυτό δεν το καταλαβαίνω και ούτε το θέλω να είμαι άγγελος κατά φύση. Στη φύση μας, στην ηλικία αυτή, υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα που βοηθούν επάνω στη σκέψη μας το γιατί. Χριστός ήρθε ελεήμων για όλο τον κόσμο. Χωρίς τον Χριστό και έξω του Χριστού ο άνθρωπος είναι ακατάλληλος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι, θα μου επιτρέψετε, αγριάνθρωπος ο άνθρωπος έξω του Χριστού.
Το πω, πώς. Ακούστε. Πάρετε από τον αγρό, από μια ωραία ελιά, πάρετε ένα κουκούτσι και σπίρτε το. Τι θα βγάλει αυτό το κουκούτσι, ξέρετε, αγριλιά. Αυτό το κουκούτσι, το αγαθό, θα βγάλει αγριλιά. Και έχει ανάγκη αυτή η αγριλιά για να γίνει καλή ελαία η αγριελαία. Να τη κάνεις ένα τάφ με ένα σουγιά και αν είχε ψυχή θα φώναζε. Και κάτω από αυτό το τάφ, αυτό το σταυρό, θα βάλεις ένα μπόλι αγαθό καλό από μια άλλη ελιά για να την κάνεις ελιά. Εάν πάρω ένα κουκούτσι από ένα πορτοκάλι, εκλεκτό πορτοκάλι, βουλικό, και το σπύρο, τι θα βγάλω? Θα βγάλω νεραδιά. Και έχει ανάγκη να ξαναεμβολιαστεί και αυτό με ένα σταυρό, να μπει από κάτω πορτοκαλέα αγαθή για να γίνει. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Το σπέρμα του ανθρώπου είναι αμαρτωλό, είναι άγριο, είναι νεκρό, είναι πονηρό. Γι' αυτό και το αβάστιστο παιδί λέγεται δράκος από τη θεολογία της γιαγιά. Και λέγεται δρακούλα από τη θεολογία του λαού, εφόσον είναι αβάστιστο. Δεν μπορούσε λοιπόν ο Χριστός να έρθει κατά φυσικών τρόπων, να γεννηθεί από το άνθρωπο, οσοδήποτε μεγάλος κι αν είτε αυτός ο άνθρωπος, ή το αδύνατον. Έπρεπε να γεννηθεί κατά υπερφυσικών τρόπων. Γι' αυτό όταν φτάνουμε στα χωρία της Θεοτόκου, δεν λέει εξού από τον Ιωσήφ γεννήθη τη βοηθεία της Μαρίας, αλλά εξής εγεννήθη και ερμηνεύει έπειτα των τρόπων που συνελήφθη. Αντί για σπέρμα αμαρτωλό ανθρώπου, χάρη Πνεύματος Αγίου εγέννησε μέσα στη μήτρα της Παναγίας μας. Δεν το είπε ο άγγελος. Δεν το λέει τα είπαν τα κείμενα τα σημερινά. Τι είπε ο άγγελος στο γέροντα Ιωσήφ, όταν ο Ιωσήφ σκέφτε να πωλήσει λάθρα τη Μαρία? Τι είπε, θυμίσεστε, θυμίσεστε. Είπε, το εναυτή γεννηθέν εκ Πνεύματος Αγίου εσύ. Όχι το εξ αυτής γεννηθέν, όχι. Το εναυτή γεννηθέν. Αυτός που εγέννησε στη μήτρα της Μαρίας είναι το Πνεύμα του Άγιον. Δεν ήταν άνθρωπος. Το εναυτή γεννηθέν. Πόσον γρηγορότερα το σπέρμα του Αβραάμ γεννούσε τον Ισαάκ και ούτω καθεξής. Εδώ λέει το Πνεύμα του Άγιον εγέννησε μέσα εκεί. Στις γυναίκες οι περισσότερες, όσες σε πάση περιπτώσει προσέχετε τα ωραία της Εκκλησίας μας, θα πρέπει κατά του σταυρού να παίρνετε βασιλικό από το σταυρό ή μια βιολέτα ή ένα ντρολίβανο ή κάτι τι αγιωτικό από το Τίμιο Σταυρό. Και ασφαλώς θα φτιάχνετε προζύμι στο σπίτι σας, το οποίο θα κάνετε έπειτα τα προσφορά σας. Δεν ξέρω αν το κάνετε αυτό. Αν δεν το κάνετε, μάθετε να το κάνετε για να δείτε την πίστη μας, να είδε το Πνεύμα του Άγιον εν υπάρχον στην Εκκλησία, να ζωοποιεί σήμερα και να κλείνει τα στόματα όλων των παραφιάδων του σατανά, ως οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκονται. Παίρνεις λίγο βασιλικό από το Τίμιο Σταυρό, 14 του Σταυρού, ή τη Σταυροπροσκυνήσεως που είναι στα μέσα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, και πας στο σπίτι σε ένα μπολ με λίγο αλεύρι, σε ζεστό νεράκι, χωρίς να βάλεις μέσα μαγιά από το φούρνο, υλικό πράγμα, και βάνεις επάνω το σταυρό στο βασιλικό. Αυτό το απόγευμα θα το δεις να αρχίσει να ξυνίζει, να παίρνει τη μυρουδιά του προζυμιού. Το αναπιάνει η γυναίκα που λέμε και το βλέπει το βράδυ και χύνεται απ' έξω. Και έχεις πλέον προζύμι, όχι μαγιά, όχι υλικά πράγματα από την επιστήμη και από τη χημεία, πνευματικό πράγμα. Ποιος είναι αυτός που ζωοποιεί, που φτιάχνει μύκητα ζωή μέσα στο αλεύρι του μπακάλι? Είναι το Πνεύμα του Άγιου. Ποιος είναι εκείνος που όταν διαβάζει ο ιερεύς το νερό, το κάνει αθάνατο, το ζωοποιεί?
και δεν χαλάει ποτέ, είναι το Πνεύμα του Άγιον. Αυτό λοιπόν το Πνεύμα του Άγιον που ζωοποιεί το νερό και διατηρείται, ζωοποιεί το αλεύρι και γίνεται, όπως σας είπα, προζύμι. Αυτό το Πνεύμα του Άγιον είναι εκείνο το οποίο ενήργησε και εισήλθε στην αυτή. Δεν εισήλθε αμαρτία. Διότι δεν έπρεπε να εισέλθει. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει σωτηρία. Θα πει κανείς, μα πώς ακόμη. Ακόμη να σου πω. Γιατί έγινε αυτή η ενέργεια? Έγινε για να βοηθήσει τον άνθρωπο στην πτώση του. Το γλίστριμα του ανθρώπου, η πτώση του ανθρώπου και κατά συνέπεια όλων των ανθρώπων των απογόνων, διότι όταν ρίξουμε δηλητήριο στη δεξαμενή της πόλεως, όλες οι βρύσες θα βγάζουν δηλητηριασμένο νερό. Αν εμείς είναι τα εξενός αίματος από τον Αδάμ, τον νεκρόν Αδάμ, τον αποκεκωμένον Αδάμ από τον Θεό, άρα και εμείς είναι θα αποκεκωμένοι και νεκροί. Ποιο ήταν λοιπόν το αποτέλεσμα του ολισθήματος της παρακοής? Ποιο ήταν, τι ήταν το αποτέλεσμα, τι είχε πει ο Θεός θα είναι εάν ο άνθρωπος παρακούσει και δεν προσέξει? Θάνατος ήταν. Είδαν ημέραν φάγεσαι από του ξύλου, θανάτου αποφανίστε. Θάνατο. Ερμήνευσες ποτέ σου άνθρωπε, τι είπα να πει θάνατο? Θάνατος θα να πει αποκοπή από την ζωή. Ποιο είναι το φάρμακο λοιπόν του θανάτου? Θα κάνουν μενέσεις ή έντριβες. Ποιο είναι το φάρμακο του θανάτου? Η ζωή. Μόνο η ζωή θεραπεύει τον θάνατο. Κατά συνέπεια η ανθρωπότης εις αναζήτηση στην ζωή. Ποιος την έχει τώρα τη ζωή? Έχει ο Αβραάμ ζωή? Έχω εγώ ζωή? Έχει ο Σφόδρα ηγαπημένος Δανιήλ ζωή? Έχουν οι προφήτες? Έχουν οι άγγελοι? Αν ήταν δυνατόν να γνωρίζουμε που θα έπρεπε να γνωρίζουμε, μέσα όταν το πρωί βγάζει τη μερίδα του Χριστού μας κατά την προσκομιδή ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς, λέγει μεταξύ των άλλων και τα έξι, ουδε άγγελος, ουδε αρχάγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος έστωσε ημάς εκ της κατάρας του νόμου. Όλοι μετέχουν τη ζωή, δεν είναι η ζωή. Αυτό είναι το φως. Αυτός ο λαμπτήρ που βλέπουμε από πάνω, ο πολυέλαιος, είναι φως ή μετέχει του φωτός? Μετέχει του φωτός. Για κοιτάξτε το δίπλα πολυέλαιο και τον άλλον που δεν μετέχουν του φωτός, δεν έχουν φως. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος είχε ανάγκη από τη ζωή. Γι' αυτό ήρθε η αυτοζωή που είναι ο Θεός για να δώσει το φάρμακο στους ανθρώπους. Ήρθε ζωή στους ανθρώπους. Γιατί το αίμα και το είδωρ που είναι τα βασικά της σωτηρίας του ανθρώπου, το βάπτισμα δηλαδή και η Θεία Κοινωνία, γιατί αυτή η πλευρά εδώ που τα έβγαλα αυτά τα δύο λέγεται ζωηφόρος, η ζωηφόρος του πλευρά. Γιατί ο Τίμιος Σταυρός λέγεται ζωηφόρος? Διότι από το θάνατο εκείνο εξεπίδησε ζωή. Γιατί ο τάφος του Κυρίου μας λέγεται ζωηφόρο? Γιατί το Άγιο Ποτήριο με τον άρτο μέσα λέγεται άρτο ζωή? Περί ζωής ο λόγος λοιπόν. Όχι περί γαλοπούλας ο λόγος, ούτε περί μακαρόνων ο λόγος, ούτε περί δώρων ο λόγος. Περί ζωής ο λόγος. Αλλά εμείς ούτε καν το έχουμε υπόψη αυτό. Απόδειξη είναι, παρότι η ζωή ήρθε εις τον κόσμο και δόθη δωρεάν εις τον άνθρωπο, ερχόμαστε μπροστά το Άγιον Ποτήριον εις τον άρτον της ζωής και ειρωνευόμεθα πολλές φορές και εξετάζουμε με τον τρόπο της δηλητηριώδους γλώσσης μας αυτόν που κοινωνεί. Προχθές δεν κοινώνησε και τι έκανε τη Θεία Κοινωνία, σούπα και τα τιάστα και τα τιάστα. Ήρθε η ζωή στον κόσμο. Και τι κάθεσαι κι εγώ
αμέτωχος αυτής της ζωής και δεν επικοινωνώ μαζί σου, μαζί του, τότε τι κάνω? Υπήρχε ειδικός λόγος λοιπόν που ήρθε αυτός ο Θεός στον κόσμο. Και αυτό πρέπει να αλυθεί μία διαπαντώση των άνθρωπων, ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί όλα αυτά που του άφησε και του τα προσφέρει το πανδοχείο αυτό του Ιησού, που το συμβολό του ήτο εκεί, διαμέσου αυτών των πανδοχέων. Διότι διαφορετικά, οτιδήποτε κι αν κάνει καλό ο άνθρωπος, θα μείνει έξω. Με θέμα ζωής. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Υπήρχε ειδικός λόγος. Όταν είναι φιλοξέρα σε ένα μέρος, τι κάνουμε? Κόβουνε όλα αυτά τα φιλοξεριασμένα, τα καίνε, τα πετάνε, τα θάψουν και φέρουνε από το εξωτερικό, από άλλα μέρη, άμπελον ή δεν ξέρω τι άλλο, που δεν είναι επηρεασμένο από αυτό, δεν είναι μεμολυσμένο, να παρουσιάσουν και να κάνουν ένα καινούριο φυτώριο. Έτσι λοιπόν ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση αυτή. Έπρεπε ο Σωτήρ να είναι έξω του προπατορικού αμαρτήματος, έξω του βάρου, έξω του θανάτου, για να θα μπορεί να θεραπεύσει το θάνατο. Ήταν ειδικός ο λόγος. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να ευχαριστούμε νύχτα μέρα, κάτω το κεφάλι μας διπλωμένοι, για αυτό που έκανε ο Θεός, χωρίς να μας ρωτήσει και χωρίς να το αξίζουμε, διότι δεν υπήρχε δίκαιος ούτε εις, ώστε να προκαλέσει το δέος του Θεού να ενεργήσει επάνω μας. Δεν υπήρχε δίκαιος ούτε εις, ούτε αυτός ο Αβραάμ, ήτο έξω αμαρτίας. Έπρεπε λοιπόν να γίνει έτσι. Και έγινε έτσι. Όπως έγινε η πτώση, έγιναν και τα υπόλοιπα. Θαυμάζουν πολλοί και απορρίπτουν με τη λογική τους την υπερφυσική αυτή σύζυξη και γέννηση. Αν παρακολουθήσει ο άνθρωπος αυτά που έλαβαν χώρα κατά την πτώση, θα μπορούσε να δικαιολογήσει όλα αυτά που γίνονται σήμερα για την ανόρθωσή του. Έπρεπε, λέει, να γεννηθεί εκ Παρθένου, ηρωνία, τον μορφωμένο μας. Γιατί δεν έπρεπε ο Σωτήρ να γεννηθεί εκ Παρθένου? Τι σου πειράζει εσένα? Δεν στέκεται στη λογική σου? Έχεις λύσει όλα τα άλλα θέματα και αυτό σου είναι τώρα το μυστήριο? Τι έχεις λύσει από τα δικά σου που θέλει να σου λυθεί και αυτό? Είσαι ανώτερος εσύ από την Παναγία που έπαιξε τον ρόλο αυτόν, που μίλησε με τον άγγελο και του είπε πώς θέστε με τούτο επί άντρα μου γνώσκο. Είσαι ξυπνότερος εσύ? Πήρε απάντηση η Παναγία? Δεν επήρε. Θα πάρει λοιπόν εσύ απάντηση? Ή αν σου ερμήνευε το Πνεύμα το Άγιο, πώς θα γίνει? Θα το καταλάβαινες? Θα του Πνεύματος του Αγίου μόνο το Πνεύμα το Άγιο τα ερμηνεύει. Θα του Θεού μόνο ο Θεός τα ερμηνεύει. Εμάς μας έδωσε ένα ραβδί λευκό, όπως δίνεται στους τυφλούς, που λέγεται πίστη, να χρησιμοποιήσουμε την πίστη για να προχωρήσουμε. Και ο άνθρωπος σε όλα του τα θέματα, στις επιστήμες, στις τέχνες του, στη ζωή του, χρησιμοποιεί την πίστη, όταν φτάνει όμως εδώ, το απορρίπτει με τη λογική του. Ξήτασε ποτέ τι είναι αυτό που έχει στο στόμα σου? Ένα κρέα, ένα πετσί που λέγεται γλώσσα. Τι είναι αυτό? Την κόψη με θα μιλήσει. Κάνει άλλες δουλειές. Και τι δεν κάνει? Χυμή ολόκληρο. Αρμυρό. Τυφό. Γλυκό. Πικρό. Ξινό. Αμέσως. Απάντη. Τι είναι αυτό? Πώς το κάνει? Ποιος το έχει αυτό? Το έλυσες? Τα αστείο. Τι έχει? Έχεις προσέξει όταν πας καμιά φορά να βγάλεις ζώνη και λέει που προσέξει το φατμίο? Τι φάση λέει το φατμίο? Τι το φατμίο? Γιατί έχει μέσα αυτό το φατμίο? Είναι μια φάση. Όχι μέσα κυτρωμένο, καρφωμένο ένα δόντι. Το λέγεται φατμίο. Ποιος το φτιάξε? Το φτιάξε η μάνα σου μέσα στη δουλειά, μπήκε συνεργείο και το φτιάξε? Ποιος σου τα βάλε τα δόντια?
Ποιος σου τα χάραξε και αλέσθεση. Και ποιος σου βάλε κοινόδοντες να σκύσεις. Ποιος τα βάλε. Ποιος μπήκε μέσα στο στόμα σου και βάλε το σμάλτο αυτό στα δόντια. Πες μου ποιος. Ένα υγρό πράγμα μπήκε στη χιλιά της μάνας σου και έφτιαξε κόκαλα. Και έφτιαξε καρδιά. Και έφτιαξε πλεμόνι. Και έφτιαξε ξέρω πω 30-40 μέτρα. Έντερα. Τα κόλλησε το ένα μέρος και το άλλο. Τους έβαλε μέσα με. Έμα. Τα έβαλε να δουλεύουν. Τους έβαλε σκοπιμότητα. Ποιος τα έφτιαξε. Ποιος τα έφτιαξε. Να φτιάχνω μια λύση. Αλλά ο Σατανάς για όλα μας αφήνει να πιστεύουμε. Γιατί αν θέλαμε να τα εξετάζουμε όλα και να τα περνάμε από τη γνώση μας, από τις πέντε αισθήσεις μας, από τα πέντε ζεύγη βοών της περασμένης παραβολής του μεγάλου δείπνου, θα είχαμε πεθάνει όλοι. Αλλά πιστεύω και ανεβαίνω στο αυτοκίνητο. Πιστεύω και ανεβαίνω στο αεροπλάνο. Γιατί αν περίμενα να εξεταστεί αν στέκεται στα γνιαλά του ο αεροπόρος. Και αν δεν πίστευα ότι θα διατηρηθούν τα μυαλά του μέχρι που να κατέβω, θα μπαίνω ποτέ στο αεροπλάνο. Διαπίστευα. Διαπίστευα ανεβαίνω στο αυτοκίνητο. Διαπίστευα τρώγω. Διαπίστευα περιπατώ. Διαπίστευα κοιμούμαι όταν θα ξαναξυπνήσω. Διότι αν περνούσε από το νου μου ότι υπάρχει λόγο να μην ξυπνήσω, δεν θα κοιμόμουν. Διαπίστευα το πάνω. Διαπίστευα μου λέει ο δάσκαλος ότι το είναι Α. Εκείνο είναι Β. Και βούκια κανουβά. Γιατί δάσκαλε βούκια κανουβά. Πες μου να προχωρήσουμε. Δεν μου λες να προχωρώ. Και τούτη θα δέχεται. Ό,τι βούκια κανουβά. Μπορεί να ξέρει ούτε ο δάσκαλος ούτε εκείνος γιατί κάνουν έτσι. Και έτσι προχωρεί. Και έτσι φτιάχνουμε ό,τι φτιάχνουμε. Και έτσι επιτυγχάνουμε ό,τι επιτυγχάνουμε. Και τούτη ο άνθρωπος όταν φτάσει το θέμα ότι γέννησε μια παρθένα, αυτό φύγονται τα συμφέροντα του Σατανά. Και όπου φύγονται τα συμφέροντα του Σατανά, εκεί γίνονται αισθητήρες. Όλα τα άλλα γιατί να μην τα πιστέψει. Γιατί να μην είσαι ήσυχος. Αυτά που σώζουν να μην πιστέψει. Αλλά πίστεψε τα όλα. Ακούραστα. Χωρίς βάσανα. Αλλά είναι λογική αυτή και είναι επιχειρήματα. Πώς έγινε ο θάνατος. Πώς ήρθε ο θάνατος. Μήπως είσαι ο παρθένος ακόμη η Εύα που έγινε ο θάνατος. Κάτι τέτοιο είναι. Το ερμηνεύει ωραιότατα ο Άγιος Ιωσήφ Βριέννη. Ξέρετε πώς λέγει. Παρθένος ούσα η Εύα την έλαβε εκ του πονηρού και έτεκε θάνατον. Παρθένος ούσα η Μαριάμ την έλαβε εκ του αγαθού και έτεκε ζωή. Όπως είστε τα πράγματα εκεί, έτσι είναι και εδώ. Ωραία, δεν το έχει εδώ πέρα. Τι είναι η Παναγία εκεί. Και αν είναι η θέση αυτή. Η Σέβα, τη παλιά είναι η θέση. Και εκεί τι είναι η θέση. Του Αδάμ, του παλιού. Που οι δύο εν την παρακοή τους έκλεισαν και μας έβαλαν το μεσότυπο. Που λέγει ο Παύλος. Μας έβαλαν την αμαρτία στη μέση και μας απέκλεισαν από τον Θεό. Ποιο ήταν το θαύμα όταν ο Χριστός εσταυρώθη έξω της παραμβολής. Ποιο ήταν το πρώτο θαύμα όταν ο Χριστός είπε το τετέλεσθε. Το καταπέτασμα του ναού εσκίσει από άνω στον έως κάτω. Αυτοί που μας κλείσανε, μας βάλαν το παραβάν. Μεταξύ Θεού και ανθρώπων ήρθαν οι δύο νέοι τώρα στη θέση τους. Για τη ταυτοπαθία, γι' αυτό σας το λέω. Και ανοίξανε και κάμανε την ωραία αυτή. Τι θέλω να πει ωραία αυτή. Είναι ομορφότερα από αυτές. Δεν είναι αυτό το λόγο. Αλλά δι' από εδώ περνάει ο άνθρωπος για τη βασιλεία των ουρανών. Μέσω αυτών των δύο, αυτοί που κλείσανε οι πρώτοι αυτή την είσοδο προς το Θεό, ήρθαν οι δύο αυτοί εν την υπακοή τους, εκεί που οι πρώτοι εν την παρακοή τους το κλείσανε και μας ανοίξανε. Γι' αυτό λέγεται ωραία εκεί, διότι από εδώ περνούνε. Εδώ συναντούνται οι ψυχές με το Χριστό τους, λαμβάνουν το εισιτήριο δια της θείας κοινωνίας και από εδώ προχωρούνε. Δεν σας κάνει αίσθηση εκείνο που μετά την θεία κοινωνία βγαίνει ο ιερέας και λέγει «Σώθον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Ποιοι είναι αυτή η κληρονομία που θα κληρονομήσουν μαζί με τον Χριστό το φυσικό κληρονόμο τη βασιλεία των ουρανών. Αυτοί που εκοινώνησαν, αυτοί που επικοινώνησαν, όχι αυτοί που κάτω μακριά ή θα πάρουν το αντίδερο και θα ρίξουν τα ψίχουλα στο κεφάλι του για να πέσουν από εκεί κάτω να τα πατήσουν. Όχι αυτοί.
Αυτοί που ετοιμάστησαν και ήρθαν με φόβο Θεού και επεκοινώνησαν αυτοί. Σώσον αυτόν τον λαό σου. Αυτό είναι ο λαό του Χριστού. Αυτό πρόκειται να κληρονομεί τη βασιλεία. Απλώ σα δείχνω ένα τέμπλιο για να σα πω τα περιστατικά αυτά. Υπήρχε λοιπόν ειδικό λόγο. Χωρούσε μια άλλη γυναίκα, αλλά ακολούθησαν ακριβώ τον αντίθετο δρόμο τη πτώσεω. Όσον Παρθένο έγινε η πτώση, Παρθένο με Παρθένο να γίνει και η σωτηρία. Παράξενα πράγματα. Μιλάνε οι άνθρωποι για πράγματα τα οποία δεν προσέχουν καν και τούτοι θα έπρεπε να τα προσέξουν. Μου έκανε μια εντύπωση και θα ήθελα να σας πω η επέμβαση σε αυτή που έγινε εκ μέρους του Αγγέλου για να καθησυχάσει όπως ακούσατε σήμερα τον μίστορα Ιωσήφ ο οποίος σκέφτηκε να απολύσει λάθρα τη Μαρία διότι και αυτού η λογική δεν μπορούσε να το χωνέψει που λέμε, να το κυκλοφορήσει. Παναγία μας όταν επέστρεψε από την ορεινή, όπως ξέρετε, επέστρεψε 3 μηνών. Μια παιδίσκη 13-14 ετών με 3 μηνών εγκυμοσύνη έχει εκφανεί τα αποδεικτικά της εγκυμοσύνης. Κανένας δεν μπορούσε να το χωνέψει. Όλοι κλεψίγαμον υπονοούσαν, όπως ωραιότατα λέγει ο υμνογράφος του Ακαθής του ύμνου. Έφερε πολλά επιχειρήματα, δεν κατόρθωσε να τον πει. Μάλιστα λέγεται κάτι στην παράδοση ότι το τελευταίο επιχείρημα της Παναγίας μας είπε να σταθεί μπροστά στο μίστορα Ιωσήφ και να του πει το εξής. Δια το γραπτόν του προσώπου μου, δια το υπάρχον εντικηλία μου και εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου, άγγελοι ας μαρτυρήσωστε. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Είμαι καθαρά, είμαι αναμάρτητο. Όμως, οι άγγελοι που με δορυφορούν, ας μιλήσουν για τον προορισμό μου και για αυτό που είναι στην κοιλιά μου. Που η Ιδρέα Ελισάβετ επάνω είπε όταν την είδε, πως η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε. Μητέρα του Κυρίου της, 90 χρονών αυτή, 14 χρονών η άλλη. Τότε, και πάλι δεν έγινε πιστευτή, ο ουρανός παρακολουθεί και έστειλε τον άγγελο και του λέγει ότι δεν έχει έτσι το θέμα. Ο Ισαΐας το έχει γράψει. Πολλές φορές το διαβάσει, δεν το έχει παραδεχτεί. Εν τούτης όμως, αυτό υπηρετεί σε αυτή την ώρα. Αυτό που γράφει ο Ισαΐας, ότι μια Παρθένος θα γεννήσει. Αυτή λοιπόν είναι η Παρθένος. Αλλά εκείνο που μου κάνει αίσθηση, όχι από δογματικής πλευράς, αλλά από ηθικής πλευράς, είναι εκείνο που λέγει δίκαιος όν. Και μη θέλω να την παραδειγματίσει, εσκέφτη λάθρα πολύ σε αυτήν. Μυστήριο για ορισμένους, τι θέλει αυτός ο γέρον κοντά σε μια παιδί. Αν δεν υπήρχε αυτός ο γέρον, και έβγαινε αυτή έξω μόνη της έγκυος, έπρεπε να την λιθοβολήσουν με βάση τον νόμο για Μιχαλίδα. Γι' αυτό της έδωσε ο γέρον. Δεν της έδωσε ο γέρον για γάμους που έχουν οι Καθολικοί. Δεν της έδωσε για άλλα παιδιά που λένε οι Προτεστάντες. Εδώ έφυγε για προστασία, διότι θα την λιθοβολούσε. Αλλά αυτός ξέρει ότι είναι καθαρός από αυτό. Αλλά πώς θα τη σκεπάσει εφόσον αυτή έχει φέρει παράνομο καρπό στο σπίτι, δεν είναι δυνατόν να μείνει το κεραμίδι το δικό μου από κάτω. Δίκαιος όν, φοβάται τον Θεό. Σας ερωτώ, θα υπήρχε αυτή η έξαρση της μοιχείας και της πορνείας και όλων των προγαμιαίων σκέψεων. Αν οι άνθρωποι δεν ήβρισκαν άσυλο, δεν σκεπαζόσατε από κάποιον, θα είχαμε αυτή την κατάσταση. Δεν θα την. Θα μου θέσετε το ερώτημα. Θα είχε εξαλειφθεί. Όχι. Θα είχε περιοριστεί. Εάν υπάρχουν αυτά τα χάλια κατεξοχήν στην πόλη, η πόλη σήμερα έχει 80% μοιχεία από αμφότερα τα σκέλη και από τους άντρες και από τις γυναίκες. Πορνεία και προγαμιαίες θέσεις έναν της σκυλής θα βρούμε μεταξύ των θυγατέρων και των αγοριών. Οι ζημιές γίνονται από τα σχολικά θρανία ακόμη που η μία το θεωρεί ιερό να σκεπάσει τη διαφορά της άλλης και αν τυχόν μαρτυρηθεί αυτή είναι καρφή. Αυτός είναι καρφή. Αυτός που εργάζεται να προλάβει μια κατάσταση και το ομιλεί στον πατέρα
ή τον μηνύσει η καθηγήτρια ή σε κάποιον παραπάνω να προλάβει την καταστροφή, αυτό θεωρείται καρφί. Είναι από δύο πομπέρες. Και για να μην θεωρηθεί καρφί, βάζει το γραμματάκι εδώ. Παίρνει το τηλέφωνο. Λέει τα ψέματα και καλύπτει τη διαφθορά. Αυτό γίνεται και γενικότερα. Πολλές κυρίες εξυπηρετούν άλλες κυρίες. Δίνουν το αυτοκίνητό του, δίνουν το σπίτι του, δίνουν χρήματα. Δεν θα γινόταν αυτό. Αν υπήρχε αυτός ο φόβος του μίστορος Ιωσήφ. Και ο μίστορος Ιωσήφ θα είναι μάρτυρης κατηγορίας σε όλους εκείνους που διευκόλυναν για σαρκικές αμαρτίες άλλους ανθρώπους. Και το λυπηρότερο, οι χριστιανοί δεν έχει εκτομολογηθεί ούτε ένα αυτή του την αμαρτία. Τη θεωρεί μάλιστα ότι πρέπει να του δώσουν και στεφάνι. Δεν έχει ότι εγώ έγινα αιτία, ότι εγώ έθαλψα, ότι εγώ εσκέπασα, ότι εγώ έκρυψα, ότι εγώ διευκόλυνα. Τι θα γίνει δεν ξέρω. Εγώ δεν θα το κάνω. Αυτό πάνε να πει. Προσέξτε το, αν είμαι τα γιον αυτά κρεμασμένα σε μικρούς ή σε μεγάλους, εάν δεν μετανοήσουμε και τα εξομολογηθούμε τα αμαρτήματα. Με να μου κάνει αίσθηση όταν το διαβάζω αυτό, και όπου βρεθώ, και όσο θα έχω πνοή, πάντοτε θα το φωνάζω. Να προλάβουμε μια καταστροφή, διότι εμείς είναι τα εκείνοι που τους σκεπάζουμε κατά διαφόρους τρόπους, γιατί έχετε υπόψη σας εκείνο, το ηλαρό και το σκληρό. Χωρίς ρουφιάνο, το κάστρο δεν πατιέται. Δύσκολα! Εμείς διευκολύνουμε. Να την πάρω, λέει, να την πάω μακριά, και αν δεν την πάρουν μυρουδιά, ας δεις, δεν θέλω. Δεν θέλω να σκοτωθεί. Δεν θέλω να την εκτελέσουν. Αν την περάσουν για Μιχαλίδα, μπορεί να την γλιτώσει. Εγώ στο σπίτι μου όμως δεν μπορώ να την κρατήσω. Αυτό είναι. Εν πάση περιπτώσει, προλαμβάνει ο Θεός και δίδει τη λύση αυτή που έδωσε. Ότι το πράγμα δεν έχει έτσι και την εκράτησε και έγινε η υπόλοιπη οικονομία. Τη βοήθησε, ανέβηκανε πάνω, γεννήθη Βηθλέμ, πήγανε μαζί στην Αίγυπτο. Υπηρέτησε εκεί, βοήθησε εκεί και τι είχε ανάγκη. Μια παιδί τώρα με ένα παιδί στην αγκαλιά να φύγει στο εξωτερικό. Ήτανε μεγάλο πράγμα. Μυστήρια, αγαπητοί μου, μυστήριο. Αυτός λέει, πρόσεξε, Ιωσήφ θέλει σώσει τον λαόν αυτού εκ των αμαρτιών αυτών. Αυτός δεν γεννήθηκε και έχει λαό. Μα δεν είναι μόνο γιος της Μαρία. Δεν είναι μόνο γεννή στη Μητρή. Είναι και μόνο γεννή στο πατρί. Δεν είναι ο πρωτότοκος του Θεοτόκου, είναι και πρωτότοκος του Θεού. Θέλει σώσει τον λαό αυτού. Έχει λαό αυτό, παρότι δεν γεννήθηκε ακόμα. Είναι εκείνο που λέει ότι είναι ο πρόδρομος. Ο πίσω μου ερχόμενος, δεν προσθέμου γέγονε. Θα είναι 6 μήνες μικρότερος κατά το ανθρώπινο, αλλά διότι είναι και Θεός, θα είναι μεγαλύτερος. Έχει γίνει μπροστά, λέει, από μένα. Σε ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός, αγαπητοί μου, καλούμεθα σε λίγες ημέρες. Κανένας να μην πάει με αμαρτίες στην εκκλησία μεθαύριο. Το χρόνο αυτόν εις μετάνοιαν και εις εξομολόγηση. Διότι όταν ένας πατήρ της εκκλησίας πήγε στη Βηθλεέμ και φώναζε με στο σπήλι ότι να προσφέρω εγώ Χριστέ μου σε αυτό που έκανε, απάντηση που πήρε Ιλαρίων τις αμαρτίες του να προσφέρει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά στον ουρανό ή μόνον επί 9 αμαρτωλών μετανοούν. Εύχομαι με τις ευχές του Αγίου Νικολάου, όπου σεμνύνεται ο ιερός ναός τούτος και των Αγίων Πατέρων που διακονούν εδώ, σε αυτή την κυβωτό, σε αυτό το πανδοχείο, οι μέρες μας να είναι άγιες και όλοι να επιτύχουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, που ήρθε ο Χριστός να χαρίσει.